Είναι καλά, είναι καλά, κύριε Ξενοχώνος. Έχω μιλήσει πριν από λίγη ώρα μαζί του. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο, εν αναμονή των διαδικασιών οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή για να καταφέρουμε να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο αύριο. Μαζί με άλλα κάποια έναν αριθμό μελών της πολιτικής άμυνας, τα οποία έχουν κάποιους άλλους λόγους να επιστρέψουν, προσωπικούς θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτά τα άτομα θα αντικατασταθούν από κάποια άλλα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι βρισκόμαστε μάλλον στο τελικό στάδιο, χωρίς απρόβλεπτων εξελίξεων. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει επί του παρόντος τέτοιο ενδεχόμενο. Θα το δούμε όμως, κύριε Ξενοφώνος, ανάλογα με την εξέλιξη. Μάλιστα, εξαιρετικά αισιόδοξο αυτό που μας λέτε. Και πάμε τώρα στο επιχειρησιακό πεδίο, καθώς η Κυπριακή Αποστολή μεταφέρθηκε στα πύρινα μέτωπα της Εύβοιας. Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η πορεία των επιχειρήσεων? Ναι. Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως ήδη το αναφέρατε στο δελτίο σας, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα στην περιοχή της Εύβοιας. Η Κυπριακή Αποστολή επιχειρεί από το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Επιχείρησε αρχικά για λίγο χρόνο στις κοινότητες Γαλατσόνα και Αυγαριά και ακολούθως κατευθύνθηκα στην τοποθεσία να εξοκλήσει Παναγία Ντιμιούς στην κοινότητα Αρκιόνη, όπου εκεί θα επιχειρούν επί 24 ώρου βάσεως. Να πω επίσης ότι εκεί έχουν μεταφερθεί αχτοπλοϊκώς. Η περιοχή, η τελευταία η οποία ανέφερα, της κοινότητας Αλκιόνης, πρόκειται για πολύ πολύ δύσβατη περιοχή. Των ομάδων της Κυπριακής Αποστολής προηγούνται οι Λοτόμοι, οι οποίοι δημιουργούν προσβάσεις για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις, η Κυπριακή Αποστολή ουσιαστικά να προσέλθει. Επιχειρούν εκεί μαζί με μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας ως πεζοπόρα τμήματα. Είναι δύσκολες συνθήκες και ακόμα υπάρχουν αρκετά ενεργά μέτωπα στην περιοχή της Εύβοιας. Μάλιστα. Ας κρατήσουμε ότι ίσως και να πλησιάζουμε στο τέλος του εφιάλτη. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όλους. Να πω, κύριε Ξενοφώντας, ότι απλά έτσι για πληροφόρηση, γύρω στα μεσάνυχτα προβλέπεται, εκτός απρόπτου να μετακινηθούν από εκεί για να επιστρέψουν πίσω στην Αττική. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς αύριο θα αφήσουμε λίγο τους ανθρώπους να ξεκουραστούν και ανάλογα με την εξέλιξη της Πυρκαιάς τότε θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση, αν θα επιστρέψουμε πίσω ή όχι. Μάλιστα. Κύριε, και